Κυρίε και κύριοι, χαίρετε και καλό σα απόγευμα. Βελτιώνεται ο καιρό στι επόμενε ημέρε, ανοίγει περισσότερο, δηλαδή θα έχουμε περισσότερο ηλιοφάνεια και ανεβαίνει και σταδιακά και η θερμοκρασία η οποία θα επανέλθει σε κανονικέ για την εποχή τιμέ. Να δούμε λοιπόν τα συστήματα της Ευρώπης ότι δεν θα μα επηρεάσουν και το χαμηλό αυτό το οποίο βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής αν και κινείται αργά ανατολικά προς την περιοχή μας δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά με το θερμό του μέτωπο θα μεταφέρει θερμότερες αίριες μάζες πρώτα στη Δυτική Ελλάδα και αργότερα στι ανατολικέ περιοχέ. Έτσι, αύριο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει γύρω στου 14 με 16 βαθμού. Τοπικά θα δούμε ακόμη και 18 βαθμού Κελσίου στην ανατολική, τουλάχιστον υπηρετική χώρα. Και βέβαια, πιο υψηλέ θερμοκρασίε θα έχουμε στη δυτική Ελλάδα, που και εκεί μάλιστα το πεδίο των ανέμων θα είναι πιο ασθενέ. Να δούμε λοιπόν το χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Παρατηρούμε λοιπόν αυτή τη διάταξη του συστήματο, το οποίο δίνει βροχέ μόνο μέχρι τα ανοιχτά του Ιωνίου δεν μας επηρεάζουν εμάς καθόλου, απλώς κάποια παροδική συννεφιά με μικρή πιθανότητα για κάποιες λίγες τοπικές βροχές μόνο στα νοτιοδυτικά της χώρας. Έτσι λοιπόν για την αυριανή μέρα σε γενικές γραμμές θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες παροδικά θα είναι αυξημένε μόνο στη Βόρεια Κρήτη. Η θερμοκρασία στην ε, Βόρεια χώρα θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα υπερωτικά τους 18 βαθμούς και τοπικά και τους 20 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Αιγαίου τους 19 βαθμούς Κελσίου. Οι βορειάδες δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 και μόνο τοπικά στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάνουν τα 5 με 6 μοφόρ. Τώρα, ειδικότερα για την περιοχή τη Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, κάποιε λίγε νεφώσει μόνο στα βόρεια. η άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ανέβει και θα φτάσει στου 17 βαθμού Κελσίου. Ίδια περίπου κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί, παρότι θα έχουμε ψύχρα το πρωί με 5 βαθμού Κελσίου, το μεσημέρι θα φτάσει ο υδράργυρο στου 13 βαθμού, θα υπάρχουν λίγε νεφό κατά διαστήματα και η άνεμη θα είναι μεταβλητή στα 2 με 3 μποφόρ. Γενικότερα τώρα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό, με ψύχρα βέβαια, αφού οι ελάχιστε Θερμοκρασίες θερμοκρασίε σε ορισμένε περιοχέ θα φτάσουν περίπου, όπω στι Αίρε για παράδειγμα, του 3 βαθμού Κελσίου, θα είναι υψηλότερε πάντω από ό,τι είχαμε σήμερα και χθε. Και η ίδια κατάσταση θα επικρατήσει στη Δυτική και την ε, Νότια Ελλάδα, με το ιδάργιο τοπικά να φτάνει ακόμη και του 20 βαθμού Κελσίου, όπω βλέπουμε και παρατηρούμε στην Καλαμάτα. Τώρα, για την εξέλιξη του καιρού. Θα έχουμε μόνο τοπικέ νεφώσει, η θερμοκρασία θα ανέβει και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, μάλιστα προοδευτικά θα εξασθενήσουν. Να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα και τις κάρτες του καιρού μία προς μία. Παρατηρούμε ότι την Παρασκευή ενώ υπάρχει αυτό το μέτωπο το οποίο βρίσκεται όμω ανοιχτά του Ιωνίου, δεν θα μα επηρεάσει. Θα έχουμε απλώ πιο αυξημένη συννεφιά στη δυτική Κρήτη και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στι υπόλοιπε περιοχέ ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει στου 17 με 19 βαθμού στην ανατολική πυροτική χώρα, στα κεντρικά και τα νότια πυροτικά. Στη βόρεια Ελλάδα, γύρω στου 13 με 14 βαθμού. Και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μοφόρ. Για το Σάββατο. Διατηρείται αυτό το σύστημα και το χαμηλό στην περιοχή της κεντρικής Μεσογείου έχει μια ανατολική κίνηση, ελαφρά ανατολική, αλλά δεν μας προκαλεί τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι κάποιε βροχές. Θα αρχίσουν να εκδηλώνεται τοπικού χαρακτήρα βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά, από τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικές. Και πάλι η άνεμοι θα είναι ανατολική, νοτιοανατολική, στο Ιόνιο πιο ενισχυμένη βέβαια, εκεί τοπικά θα φτάσουν και τα 5 με 6 βοφόρ, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5. Και οι θερμοκρασίε θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Βέβαια, τότε την Κυριακή το σύστημα αυτό θα πλησιάσει πιο κοντά στην περιοχή μα. Θα έχουμε κάποιε τοπικέ βροχέ στα δυτικά. Δεν φαίνεται αυτέ οι βροχέ να επεκτείνονται ανατολικότερα. Οπότε και πάλι στι ανατολικέ περιοχέ τη χώρα θα έχουμε καλέ θερμοκρασίε γύρω στου 18 με 20 περίπου βαθμού στα κεντρικά και τα νότια και γύρω στου 16 με 17 βαθμού στη βόρεια Ελλάδα. Και παράλληλα, βέβαια, οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Τώρα, στην εξέλιξη του καιρού για το επόμενο τρίμηνο στην Αττική, μόνο κάποιε τοπικέ νεφώσει, η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, φτάνει και του 19 βαθμού Κελσίου το Σαββατοκύριακο και οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Ίδια περίπου κατάσταση και στη Θεσσαλονίκη, κάπω πιο αυξημένε δεφόρε την Κυριακή. Μέγιστη θερμοκρασία στου 14 με 16 περίπου βαθμού Κελσίου και ανεβαίνουν παράλληλα και οι ελάχιστε τιμέ τη θερμοκρασία. Και να κλείσουμε με τι γεωργικέ προειδοποιήσει από το Περιφερειακό Κέντρο τη Μαγνησία, όπου δίνονται οδηγίε και μέτρα προστασία για την αμυγδαλιά και ειδικότερα για την αντιμετώπιση του ανθονόμου και τη φόμοψη. Αυτά από μένα, κυρίε και κύριοι. Καλό σα απόγευμα.